Με απόφαση του αρχηγού της ελληνικής αστυνομίας απαγορεύτηκαν από τις 6 το πρωί της 3ης 26 Ιανουαρίου έως τις 6 το πρωί της 1ης Φεβρουαρίου σε ολόκληρη την επικράτεια όλες οι δημόσιες υπαίθριες συναθρήσεις στις οποίες συμμετέχουν περισσότερα από 100 άτομα. Αυτές οι αποφάσεις βγαίνουν με βάση τις αποφάσεις που βγάζουν οι λοιμοξιολόγοι και τα συμβούλια τα οποία έχουν και ανατακτά χρονικά διαστήματα τροποποιούν τους κανονισμούς. Και σε άλλες περιπτώσεις ανοίγουν όπως ανοίξαν τα σχολεία και πρόκειται να ανοίξουν και τα γυμνάσια και ηλίκια και σε άλλες καταστάσεις αυστηροποιούνται οι έλεγχοι όσον αφορά τις συναθρήσεις. Κάθε απόφαση η οποία βγαίνει εμείς οφείλουμε να την εφαρμόσουμε, προβαίνουμε στους ελέγχους. Εδώ στην πόλη μας είναι συγκεκριμένα τα σημεία όπου μπορεί να παρατηρηθεί ένας συνωστισμός και κυρίως με το άνοιγμα των καταστημάτων. Αλλά σε γενικές γραμμές και αυτό φαίνεται και όλα οι συμπολίτες έχουν συμμορφωθεί, οπότε δεν νομίζω να έχουμε κανένα θέμα και με αυτές τις καινούργιες αποφάσεις. Όπως αναφέρεται στην απόφαση που δημοσιεύτηκε τα ξημερώματα της Τρίτης, αυτή ελήφθη για λόγους δημοσίου συμφέροντος λόγω κορονοϊού, λόγω του κινδύνου αύξησης της διάδοσης του κορονοϊού από την πραγματοποίηση δημόσιων συναθρήσεων, βάσει της εισήγησης Επιτροπής των Ειδικών του Υπουργείου Υγείας που θέτει ως ανώτατο όριο των δημόσιων συναθρήσεων τα 100 άτομα. Παράλληλα, υπενθυμίζεται ότι οι παραβάτες απειλούνται με πρόστιμα 5.000 ευρώ στα νομικά πρόσωπα και 3.000 ευρώ στα φυσικά πρόσωπα που οργανώνουν συγκεντρώσεις. 300 ευρώ στους συμμετέχοντες σε αυτές τις συναθρήσεις. Το θέμα αυτό μας ήρθε στην Επιτροπή και δεν αφορά την απαγόρευση αν των 100. Πρακτικά αφορά το να επιτρέπονται μέχρι 100. Γιατί, αν θυμάστε, δεν υπήρχε δυνατότητα συγκεντρώσεων με το προηγούμενο. Ναι, την απαγόρευση άνω των 100. Mm-hmm. Ναι, ενώ ότι δεν υπήρχε δυνατότητα συγκεντρώσεων για τον λόγο των περιοριστικών μέτρων. Ναι. Γιατί με το άνοιγμα κάποιων από αυτών επιτράπηκε να υπάρχουν συγκεντρώσεις μέχρι 100 άτομα. Ναι. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν υπάρχει το θέμα. Γιατί πρακτικά επιτρέπονται οι συγκεντρώσεις μέχρι 100. Δηλαδή, αν το δείτε το ποτήρι μισογεμάτο, μισοάδιο. Ναι. Επειδή δεν επιτρέπονταν μέχρι τώρα, ενώ τώρα επιτρέπονται μέχρι 100 άτομα. Mm-hmm. Η αλήθεια είναι ότι αυτό μας ήρθε στην Επιτροπή, δεν ήταν πρόταση δικιά μας φυσικά. Και η κατάσταση τώρα είναι τέτοια που νομίζω ότι καλό είναι να μην γίνονται μεγάλες συγκεντρώσεις. Υπάρχει ένα θέμα, το ξέρετε, υπάρχει πρόβλημα. Ακόμα υπάρχει διασπορά, υπάρχει ιός, υπάρχουν περιορισμοί. Η κοινή γνώμη της Καβάλας φαίνεται σύμφωνη με τη συγκεκριμένη απόφαση, ενώ κάποιοι από αυτούς τονίζουν πως χρειάζεται αυστηροποίηση των μέτρων. Απαγορεύονται για την αποφυγή της μόλυνσης. Πολύ καλά, γιατί η μόλυνση δημιουργεί τέτοια προβλήματα που είναι τρομερά, επειδή πέρασα COVID και ξέρω. Περάσατε. Έχουν μείνει ακόμα κατάλοιπα από... Κοίτα, η αποδόμηση του οργανισμού ήταν σε μια εβδομάδα, αναδόμηση θα είναι σε 2-3 μήνες και να δούμε. Τι έχετε να πείτε σε όλους αυτούς που είναι αρνητές και που βγαίνουν και στους δρόμους? Να έρθουν να με βρούνε, να δω τι τράβηξα εγώ 11 μέρες στο νοσοκομείο και τις υπόλοιπες στο σπίτι για να καταλάβουν κάποια πράγματα. Πρέπει να το καταλάβουν ότι είναι δύσκολη περίπτωση. Δεν είναι μια απλή γρήπη, είναι αστεία πράγματα. Είναι πολύ βαριά αρρώστια. Αρκεί αν σε πιάσει ελαφρά ασυμπτωματικά, τότε δεν έχεις πρόβλημα. Αλλά όταν πιάσει βαριά, είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα. Καλά κάνουμε, εντάξει, θα παίρνουμε κάποια μέτρα για να προφυλαχθούμε. Καλά κάνουμε. Εσείς τι πιστεύετε? Τι να πιστεύω, ρε παιδιά, με αυτά όλα που ακούμε, με αυτά όλα που γίνονται τώρα, είναι καιρός για συναθρήσεις. Έχουμε καιρό να κάνουμε συναθρήσεις. Όρεξη να υπάρχει, τουλάχιστον από συναθρήσεις και από συγκεντρώσεις και από διαμαρτυρίες είμαστε από τους καλύτερους. Καλά κάνανε και τις απογορεύσανε, γιατί δεν πάει άλλο. Καλά θα κάνουν. Πολύ ωραία. Όσο προφυλάγησε, τόσο πιο καλύτερα.